Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτηση ψήφου για μας είναι το κατά πόσο οι δαπάνες κατευθύνονται σε έργα και δράσεις που υπηρετούν τις άμεσες πιεστικές ή ιεραρχημένα άλλες πραγματικές ανάγκες των εργαζόμενων των λαϊκών στρωμάτων κάθε περιοχής. Η αντιπαράθεση που εξελίσσεται σήμερα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι απατηλή, γιατί δεν γίνεται και το πραγματικό κριτήριο που θα έπρεπε να έχει ο προϋπολογισμός, δηλαδή η ιεράρχηση με βάση τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες, αλλά γίνεται για το πάπλωμα, για το ποιος είναι καλύτερος διαχειριστής στην πολιτική των ομίλων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος θα κατευθύνει αποτελεσματικότερα, δηλαδή τα κονδύλια για έργα και δράσεις, που πρώτα απ' όλα αυγατίζουν τα κέρδη των αναδόχων και δευτερευόντως αφορούν ένα πολύ μικρό τμήμα του συνόλου των λαϊκών αναγκών που παραμένουν ακάλυπτες σήμερα. Ίδιο παραμένει δηλαδή και με την προηγούμενη και τη σημερινή περιφερειακή αρχή το ότι έχουμε έναν προϋπολογισμό που είναι πλήρως ισοσκελισμένος και ευθυγραμμισμένος με τον κρατικό προϋπολογισμό, την πολιτική της κυβέρνησης, της κατευθύνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναν προϋπολογισμό που διοχετεύει κονδύλια με γνώμονα την ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων στους κλάδους προτεραιότητας που προβλέπει το αναπτυξιακό σχέδιο για την Αττική, ότι πρέπει να ενισχυθούν, και υποχρηματοδοτεί όσα θα μπορούσαν να συμβάλλουν πραγματικά στην καλυτέρευση του επίπεδου και της ποιότητας ζωής του λαού της Αττικής. Μιλάμε για ανάγκες, για υποδομές ζωτικής σημασίας όπως αντιπλημμυρική προστασία, διευθέτηση των ρεμάτων, αντισεισμική προστασία, προστασία από πυρκαγιές ή μεγάλης έκτασης, βιομηχανικά και άλλα ατυχήματα, δηλαδή όσα απειλούν τη ζωή και την υγεία μας. Στο βόρειο τομέα είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, το ρέμα Σαπφούς στο Μαρούσι. Τι γίνεται? Πρέπει να διευθετηθεί. Δηλαδή, περιμένετε να γίνει άλλη μια πλημμύρα και να ρωτάμε για άλλη μια φορά γιατί πλημμυρίσαμε? Τι μελέτη έχει γίνει για τη διευθέτηση? Έχετε ελέγξει? Αφορά μέχρι το τέλος της λεκάνης απορροής? Τι περίοδο επαναφοράς? Έχουν ελεγχθεί όλα αυτά τα έργα? Είναι έργα διευθέτησης που μεταφέρουν το πρόβλημα παρακάτω? Ρωτάμε γιατί βλέπουμε στον προϋπολογισμό ότι τόσο για τη διευθέτηση του ρέματος Σαπφούς στο Μαρούσι όσο και σε άλλα αντιπλημμυρικά έργα πιστώνεται μόνο 1.000 ευρώ για το 2021. Και επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε, ότι η πραγματικότητα δείχνει ότι όλα αυτά τα χρόνια η απορρόφηση σε τέτοια έργα γίνεται βασανιστικά αργά, σε όσα ξεκινάνε. Για την αντιπυρική προστασία δεν υπάρχει καμία μερίμνα. Τα νούμερα λοιπόν αποκαλύπτουν κάτι. Αστικές αναπλάσεις. Παραμένετε πιστοί στη λογική που θέλει. Υποστελέχωση υπηρεσιών περιφέρειας και χρήματα σε ιδιώτες από το πιο μικρό αντικείμενο μέχρι τα μεγάλα έργα και τις αναπλάσεις. Ακόμα και στον αθλητισμό που τον έχετε βάλει πρώτο-πρώτο. Από τα 15 εκατομμύρια πιστώσεις, τα 8 πάνε όχι στον αθλητισμό, αλλά στην ανάπλαση της Νέας Φιλαδέλφειας, δηλαδή στην ΠΑΕΑΕ, κανόνιμη εταιρεία του Μελισανίδη. Το λιγότερο από το μισό που μένει κατανέμεται σε όλη την περιφέρεια, δίθεν στον αθλητισμό. Εδώ έχουμε ένα έργο ανάπλασης συνολικά της περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας, που μαζί με όσα συνοδεύουν αυτό το έργο, υπογειοποίηση κτλ., τα ακριβοπληρώνει ο λαός σαν φορολογούμενος, χρηματοδοτώντας τα συνολικά έργα, και θα ακριβοπληρώσει και το γήπεδο και θα κληθεί να το πληρώνει διπλά και τριπλά με τις ακριβές χρήσεις αναψυχής, αλλά και με την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του από τον περιορισμό του πρασίνου στο Άλτσος και από τις αυθαίρετες εργασίες και τις αυθαίρετες κατασκευές που έχουμε καταγγείλει, οι οποίες γίνονται χωρίς καμία άδεια, χωρίς καμία έγκριση και επιτήρηση από καμία δημόσια αρχή, και είναι υπεύθυνη η περιφέρεια γι' αυτό και περιμένουμε να απαντήσει τι συμβαίνει με αυτό και τι έλεγχους έχει κάνει κατά παράβαση όλων των νόμων και των κανονισμών για την υγεία και την ασφάλεια των εργοταξίων. Και για να μην παραξηγηθούμε, την ίδια χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας θα τη δούμε και στην διπλή ανάπλαση του Βοτανικού και τις εγκαταστάσεις που χειρίζεται μια άλλη ΠΑΕ, αυτή του Παναθηναϊκού. Εντάξει, η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε το προνόμιο να τη χρηματοδοτήσουν τις εγκαταστάσεις πολύ νωρίτερα. Άρα λοιπόν έχουμε αστικές αναπλάσεις. 33 εκατομμύρια λέτε εσείς το 2021. Από αυτά τα 18 υπόθηκε και πριν, πάνε στην ανάπλαση Φαλερικού Όρμου για την Αθηναϊκή Ριβιέρα με τα καζίνο και τον τουρισμό πολυτελείας. Το ίδιο γίνεται και με τις περιπτώσεις αναπλάσεων σε Μικρολίμανο. Θα υποθεί και αργότερα από άλλον σύμβουλο εκλεγμένο με τη Λαϊκή Συσπήρωση στον Πειραιά. Ωραία. Ολοκληρώστε, κύριε Βγερνό. Ολοκληρώνω λοιπόν.
Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πείρα, και για να σας προλάβουμε, έχουμε πείρα πλούσια και από τις εργασίες στον τουρισμό, που τον ανακηρύξατε σε ατμομηχανή για την έξοδο της χώρας από την κρίση, και είναι οι μισθοί, ποιες εργασιακές σχέσεις στις περιφόρητες αυτές θέσεις του τουρισμού, και δεύτερον, τι συνέπειες έχει η τουριστική μονοκαλλιέργεια για την οικονομία μιας χώρας σε περίπτωση πανδημίας, ή λέμε εμείς σε περίπτωση σεισμού και άλλης φυσικής καταστροφής εντός τουριστικής σεζόν, ή ακόμα και σε περίπτωση πολεμικής όξυσης στην περιοχή. Και κλείνω. Για την ανάπλαση στο παραλιακό, λοιπόν, μέτωπο, είπαμε, Μικρολίμανο 1 εκατομμύριο, Άγιος Διονύσιος Πειραιά 2 εκατομμύρια. Ενώ για την ανάπλαση στην περιοχή του ασύρματος στον Άγιο Δημήτριο 1.000 ευρώ. Άρα, πρημοδοτείτε ότι εντοπίζετε, ότι δεν εντοπίζετε εντός της ζώνης επενδύσεων για την Ριβιέρα, δεν πρημοδοτείτε. Κατασκευές στους παιδικούς σταθμούς δεν γίνονται. Εν την ίδια ώρα μας λέτε για το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη 700 χιλιάρικα. Και κλείνω, τώρα κλείνω, οι αναπλάσεις από τη Φιλαδέλφια στο Βοτανικό και τη Λεωφόρο και από το Μεγάλο Περίπατο στο Πειραιά και το Ελληνικό, για όλα αυτά είναι ένα το κριτήριο, λέμε εμείς, και αυτό πρέπει να μείνει και να είναι καθαρό. Πώς θα εξυπηρετηθούν κερδοφόρα νέες επενδύσεις που έχουν ως προϋπόθεση ισοπεδωμένα εργασιακά δικαιώματα και την άνοδο των τιμών των ακινήτων που θα εξορίσουν την ελλαϊκή κατοικία και θα προσφέρουν πανέκτιμες υπηρεσίες για υψηλά βαλάντια.